Καλησπέρα σας από το www.elislasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο μάθημα στο Adobe Photoshop, το οποίο έχει να κάνει με το μιξάζ, το κολλάζ δύο φωτογραφιών, οι οποίες ουσιαστικά θα μας δώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι αρκετά εντυπωσιακό. Λοιπόν, την ιδέα μου την έδωσε μία αφίσα που είδα στο δρόμο τελευταία, η αφίσα που διαφήμιζε τη συναυλία της Vanessa May στο Ηρώδιο, νομίζω θα γίνει συναυλία, και είχε την τραγουδίστρια, και επίσης είχε την τραγουδίστρια από τη μέση και πάνω, και από τη μέση και κάτω είχε ένα υγρό στοιχείο το οποίο ενωνόταν μαζί με το κορμί της και έδινε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή έδινε έναν παράξενο άνθρωπο, αλλά αρκετά εντυπωσιακό. Και θα κάνω το αποτέλεσμα βέβαια που ήταν όπως αυτό που βλέπετε τώρα. Και θα κάνω κάτι αντίστοιχο σήμερα, θα σας δείξω το πώς γίνεται. Λοιπόν, θα ανοίξουμε ένα καινούριο document, θα το ονομάσουμε Vanessa May 1680x1050 pixels. Ωραία, θα εισάγουμε τη φωτογραφία αυτή. Η φωτογραφία αυτή είναι μια φωτογραφία που έχω βρει αποκλειστικά για τους μαθητές του elislasop.com, δεν θα την βρείτε πουθενά στο ίντερνετ. Είναι το μελάνι ουσιαστικά μέσα σε νερό. Αν ρίξετε μια ποσότητα μελανίου στο νερό, θα δείτε κάποια παράξενα σχήματα που θα δημιουργήσει. Θα μοιάζουν με καπνό, αλλά δεν θα είναι ακριβώς καπνός. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Μόνο που θα χρειαστούμε να γίνει αντίστροφα τα χρώματα της, να γίνει λευκό το background και μαύρο το μελάνι. Αυτό για να γίνει πολύ γρήγορα θα γίνει πηγαίνοντας στο Image, Adjustments, Invert. Και επίσης για να απομονώσουμε το σχέδιο από το background θα πάμε στο Select, Color, Range, θα βάλουμε το Fuzziness γύρω στο 170. Αφού κάνουμε κλικ πάνω, ωραία, θα πάμε στο background, στο layer, θα κάνουμε διπλό αριστερό κλικ για να το ξεκλειδώσουμε. Ωραία, θα πατήσουμε delete και βλέπετε έχει μείνει μόνο το σχέδιο και έχει εξαλειφθεί όλο το background. Θα πάμε με το Move Tool, θα κάνουμε click, drag και drop στο καινούργιο αρχείο που μόλις δημιουργήσαμε. Θα κλείσουμε αυτό, δεν χρειάζεται άλλο. Θα φέρουμε σε μία ευθεία το σχέδιό μας. Ωραία. Κάπου εδώ πιστεύω είναι καλά. Θα πατήσουμε Flip Horizontal. Ωραία. Και θα πατήσουμε OK. Λοιπόν, δεύτερο βήμα είναι να εισάγουμε τη Vanessa May. Vanessa May, όπως ακριβώς υπάρχει και στη φωτογραφία της διαφήμισης. Drag and drop μέσα στο αρχείο μας. Θα τη μικρύνουμε τη φωτογραφία. Ωραία. Θα αφαιρέσουμε και το λευκό γύρο από τη Vanessa May. Αυτή τη φορά με το Magic Wand Tool. Με το μαγικό ραβδάκι πατάμε Shift για να βγάλει αυτό το Scene δίπλα από το ραβδάκι, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιλέξει επιπλέον κάποια σημεία. Ωραία, θα πατήσουμε Delete και είμαστε εντάξει. Ωραία, η Vanessa May έχει πάρει σχεδόν θέση. Για να βλέπουμε καλύτερα τι γίνεται, θα μειώσουμε το opacity. Ωραία, μου αρέσει αυτό το σημείο. Σε λίγο πιο πάνω. Το καλό με τα layers αυτού του τύπου, μελανιού στο νερό ή καπνού γενικά, είναι ότι επειδή είναι abstract, γενικά είναι αφηρημένοι layers, δεν έχουν κάποια μορφή, έτσι ώστε μπορούμε να τα παραμορφώσουμε άνετα, σε κάποιο βαθμό βέβαια.
Λοιπόν, θα ανοίξω λίγο και το layer, συγγνώμη. Θα ανοίξω και το layer της Vanessa May για να βλέπω τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να φέρω λίγο πιο πάνω τον καπνό και να τον κατεβάσω λίγο από εδώ. Πράγμα αρκετά εύκολο. Πατώντας δεξί κλικ και warp. Ωραία. Πολύ ωραία. Κατεβάσουμε λίγο ακόμα εδώ να καλύψουμε τον κορμό της. Ωραία. Και επίσης λίγο πάνω πάλι. Μπορείτε να παραμορφώσετε σχεδόν, θα έλεγα, άνετα. Γιατί δεν θα φανεί τίποτα το ιδιαίτερο στην παραμόρφωση. Επίσης μπορείτε να πατήσετε την αποδοχή και να ξαναπροσπαθήσετε. Ξαναπαραμορφώνοντας πιο άνετα. Νομίζω το παράκανα όμως τώρα, είπαμε. Okay. Λοιπόν, θα το φέρω λίγο πιο μέσα. Είμαστε okay. Εντάξει. Ωραία. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα πάω πάνω στο layer με το μελάνι, να το ονομάσω Ink και τον από πάνω Vanessa May. Θα κάνω control click πάνω στο εικονίδιο του layer για να μου ενεργοποιήσει το περίγραμμα του layer. Θα πάω πάνω στη Vanessa May, θα την μεγαλώσω σε opacity και θα πατήσω control και J. Αυτή τη στιγμή δημιούργησε ένα καινούργιο layer το οποίο περιέχει στοιχεία και λεπτομέρειες του layer της Vanessa May αλλά με το περίγραμμα του link, του ink, συγγνώμη. Αυτό δηλαδή με λίγα λόγια. Άμα το δείτε μόνο του, βλέπετε είναι ένας καπνός ο οποίος όμως έχει πάρει στοιχεία από την φωτογραφία της Vanessa May. Εδώ στηρίζεται πολύ το εφέ και εδώ θα δώσουμε και τη βάση. Θα απενεργοποιήσουμε προσωρινά το layer της Vanessa May και θα πάμε στο layer, θα τον ονομάσουμε Vanessa May Ink και θα του βάλουμε μία βούρτσα, μία μάσκα και με μαύρη βούρτσα πάνω σε άσπρη μάσκα θα εξαλείψουμε λίγο τις σκληρές γωνίες και πλευρές του layer έτσι ώστε να δέσει αρκετά καλά με το μελάνι μας. Πριν ξεκινήσουμε σε αυτή τη διαδικασία βέβαια θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα αφήσουμε αυτό ανοιχτό. Και αυτό ίσως, αυτό βασικά μόνο. Θα πάμε στο Layer Ink, θα κάνουμε δεξί κλικ, Blending Options και θα δώσουμε Gradient Overlay στο μελάνι μας, θα το αλλάξουμε χρώμα με λίγα λόγια. Θα επιλέξουμε Color και θα πάμε στη λίστα. Θα επιλέξουμε το κόκκινο για αρχή. Θα πατήσουμε Reverse. Ωραία. Και θα επιλέξουμε ένα κόκκινο από το φόρεμα της Vanessa May έτσι ώστε να ταιριάζει αρκετά. Θα βάλουμε άλλο ένα κόκκινο εδώ από μια άλλη απόχρωση του φορέματος. Ωραία. Και θα βάλουμε και όχι πράσινο, θα βάλουμε ένα ροζ θα έλεγα. Ένα φούξια, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό. Έχοντας πατημένο το Gradient Overlay και αν έρθω πάνω στο layer, βλέπετε όταν κάνω drag, click drag, εμφανίζεται, μπορώ να επηρεάσω όλο το gradient, απλά και μόνο κάνοντας click και drag, χωρίς να έχω εδώ πέρα και να πειράζω βελάκια εντελώς μηχανικά. Έχουμε εδώ πέρα δυναμικά και τα αλλάζω όπως πρέπει. Είναι κάτι το οποίο το έμαθα αρκετά αργά αυτό. Το ότι μπορεί να γίνει και μέσω του click και drag και το συστήνω να το κάνετε έτσι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε τώρα στο layer της Vanessa May. Με μαύρη βούρτσα πατάμε το D για να εμφανίσουμε το μαύρο και το λευκό, τα βασικά μας χρώματα. Και πάνω στη μάσκα και με opacity χαμηλό θα σβήσουμε σιγά σιγά τις σκληρές γωνίες που έχει δημιουργήσει το Vanessa May Ink Layer
έτσι ώστε να το παντρέψουμε σε εισαγωγικά μαζί με το layer το από κάτω και να έχει δίνει την αίσθηση και την ψευδέστηση ότι μέσα από το μελάνι εμφανίζεται μια φιγούρα αυτή της μεγάλης Vanessa May. Λοιπόν, προχωράμε. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Συνεχίζουμε με μια μεσαίου ή καθόλου σκληρότητας γούρτσα. Εξαλείφουμε τις άκρες, τις σκληρές άκρες. Ωραία. Και εδώ, επίσης, παίζει μεγάλο ρόλο το πάντρεμα, το σωστό πάντρεμα των δύο layers, γιατί είναι αυτό που θα δώσει ρεαλισμό στη φωτογραφία. Χωρίς αυτό, δεν θα κάναμε τίποτα. Ωραία, προχωράμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Το συγκεκριμένο εφέ μπορείτε να το κάνετε και με διάφορα πράγματα, όχι μόνο με ανθρώπους. Π.χ. είχα σκεφτεί να το κάνω με ένα μπουκάλι καμπάρι, το οποίο είναι και αυτό κόκκινο σε χρώμα. Και θα βοηθήσω νομίζω αρκετά να κάνουμε μισό μπουκάλι κανονικού και μισό μπουκάλι σε υγρό στοιχείο. Θα είναι μια πολύ ωραία ιδέα, την οποία μπορεί να την κάνω κάποια στιγμή. Ωραία, με λίγο μεγαλύτερη βούρτσα τώρα θα αντιστρέψω το χρώμα και θα βάλω opacity 20% για να φέρω λίγα από τα διαγραμμένα σημεία ξανά πίσω με 10% ίσως. Ωραία, έτσι ώστε να μην διαγράψουμε εντελώς το layer, να φαίνεται λίγο ότι υπάρχει κάτι. Εδώ με το ίδιο στυλ πάλι, με μαύρη γούρτσα και με 30-40% θα διαγράψουμε ελαφρώς τις σκληρές άκρες του φορέματος της Vanessa May. Ωραία, καλά προχωράμε μέχρι στιγμής. Ωραία, είμαστε εντάξει. Λογικά δεν μπορείτε να διακρίνετε ακόμα τίποτα. Και αυτό γιατί δεν έχουμε βάλει το layer το σωστό ακόμα. Λοιπόν, θα πάμε στο layer της Vanessa May, το οποίο βλέπετε καλύπτει εντελώς ψεύτικα αυτή τη στιγμή το μελάνι μας. Θα πατήσουμε το Alt, θα το κρατήσουμε πατημένο και θα κάνουμε κλικ στη δημιουργία νέας μάσκας. Θα δημιουργήσει μια μαύρη μάσκα η οποία έχει εξαφανίσει, δεν έχει διαγράψει, απλά έχει εξαφανίσει το layer με την Vanessa May και περίμενε μας με λευκή βούρτσα. Πατάμε το X για να γυρίσουμε στο λευκό. Πατάμε το 0 για να πάμε στο 100%. Το 0 όμως από την οριζόντια αριθμό σειρά στο πληκτρολόγιο. Και θα εμφανίσουμε τη Vanessa May. Βάζουμε γρήγορα, βάζουμε πάση 100% για να εμφανίσουμε τα σημεία τα οποία είναι safe, είναι ασφαλές, δηλαδή να πάμε λίγο γρήγορα. Στα πιο κοντινά σημεία θα αλλάξουμε το opacity, τη διαφάνεια, πώς λέτε, θα δεν ξέρω πώς λέγεται ελληνικά, και θα το φέρουμε λίγο πιο σε πιο ασφαλή για μας νούμερα. Μέχρι στιγμής βέβαια τα πάμε πολύ καλά. Ωραία, προχωράει πολύ όμορφα. Ωραία, από εδώ και πέρα τώρα θα ξεκινήσουμε. Σκοπός μας είναι τώρα να παντρέψουμε το πάνω μέρος του layer του Vanessa May Ink και του Ink βέβαια, μαζί με το καινούργιο, με το Vanessa May Layer, έτσι ώστε να έχουμε ένα μείγμα τριών layer σε μια φωτογραφία. Θα πατήσουμε το 50% και συνεχίζουμε να βάφουμε με λευκό. Βλέπετε πως σιγά σιγά δένουμε τα layers. Βλέπετε, είναι μια τεχνική την οποία την φτιάξανε επαγγελματίες του είδους για την αφίσα της Vanessa May, οπότε σας συνιστώ να τη μάθετε, μπορεί να σας βοηθήσει σε διάφορα πράγματα.
Ωραία. Νομίζω είμαστε σχεδόν εντάξει. Ωραία. Θα δώσουμε λίγο ακόμα εδώ. Θα εμφανίσουμε λίγο παραπάνω από το φόρεμά της. Θέλουμε όμως να αφήσουμε και λίγο το μελάνι να κυριαρχεί. Ουσιαστικά δεν θέλουμε να μείνει η φωτογραφία. Θέλουμε να την πλημμυρίσει το μελάνι. Ωραία. Και αυτό είναι όλο. Αν θέλουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω χρώμα, θα δημιουργήσουμε ένα layer. Adjustment layer, το λεγόμενο Hue Saturation. Θα δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση. Ή μπορούμε να πάμε στα κόκκινα. Θα με 0 εδώ. Πάμε στα Reds. Και δίνουμε ένταση μόνο στα κόκκινα. Μπορούμε να αλλάξουμε και χρώμα, αν θέλετε. Για ένα άλλο ύφος, πιο σουρεαλιστικό. Αλλά όχι, δεν θα κάνω τέτοιες αλλαγές απόψε. Άλλο είναι το μάθημά μας. Λοιπόν, από το www.elislasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο μάθατε να φτιάχνετε έναν άνθρωπο φτιαγμένο από μελάνι. Χρησιμοποιήστε το, γιατί ώρες-ώρες η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Είπα να πω και τη φιλοσοφία μου 12 και 12 τα ξημερώματα Δευτέρας. Να είστε καλά, ελπίζω να σας βοήθησα σε κάτι, σε αυτό το μάθημα. Να, γεια σας, καλή νύχτα, καλή εβδομάδα.